καλέ, γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και τούτο δεν είναι άλλο ένα βίντεο. Επιστροφή στον καναπέ, κόσμο μου, επιστροφή στον καναπέ. Λοιπόν, σήμερα είναι βράδυ Σαββάτου και εσύ είσαι κάπου. Εγώ είμαι στον καναπέ μου, έβαλα το κίτρινο το πουλοβεράκι μου, διότι θα σας μιλήσω σήμερα επιτέλους για την μάρκα καλλιντικών που έβγαλε η Μέρη Σινατσάκη στο Μπαϊεμπού, την Pretty Move. Και αφού είχα το κίτρινο το πουλοβεράκι, μου λέω θα φορέσω κίτρινο για να έτσι, για το λόγο του Pretty Move. Επίσης θα πιω την πορτοκαλάδα μου, αυτό είναι τυχαίο που είναι. Την είχα ανοίξει με το μεσημεριανό, αλλά δεν την ήπια ποτέ, οπότε έβαλα τώρα παγάκια και θα την πιωνά και το κορίτσι μου, το ζουμπούλι μου. Επίσης τη μούρη μου φοράω ρούζ που έφτιαξα εγώ και gloss που έφτιαξα εγώ. Και δεν φοράω καν foundation, φοράω αυτό το elf, το glow serum κάτι. Θα σας μιλήσω κάποια στιγμή για τα αγαπημένα μου προϊόντα αυτή την περίοδο. Λοιπόν, όπως πολλοί από εσάς ξέρετε και όπως σας έχω ενημερώσει με το βίντεο update, life update, εγώ τους τελευταίους 3,5 μήνες, 3,5 είναι, ναι, δουλεύω ως cosmetic chemist, χημικός δηλαδή, σε εργαστήριο, αρκετά μεγάλη εταιρεία, φτιάχνει πάρα πολλές γνωστές μάρκες, έχουμε color lab, έχουμε powder lab, έχουμε skincare lab και έχουμε και παραγωγή. Οπότε, εκτός ότι ήξερα αρκετά πραγματάκια και από πριν αρχίσω να δουλεύω σε αυτή την εταιρεία, τώρα προφανέστατα κάθε μέρα μαθαίνω ακόμα περισσότερα πράγματα, άρα νομίζω ότι είμαι η πλέον κατάλληλη για να σχολιάσω συστατικά και καλλιντικά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Το και τα λοιπά και τα λοιπά, σας τη βιδώνει, το ξέρω. Το λέω 1500 φορές. Δεν το λέω στην κανονική μου ζωή όμως. Το λέω στα βίντεο πολύ και στα αγγλικά όταν μιλάω. Αλλά γενικά δεν το λέω. Τέλος πάντων. Αυτά. Οπότε θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε τώρα με βάση τα συστατικά, οπότε θα σχολιάσουμε ως χημικός με βάση τα συστατικά τα προϊόντα της Μέρης. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι τη Μέρη την συμπαθώ, δεν την ξέρω προσωπικά, την παρακολουθώ χρόνια, μ' αρέσουν πάρα πολύ απόψεις της, μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά που πρεσβεύει και αυτά που παλεύει, συμφωνώ σχεδόν πάντα. Μ' αρέσει όλο αυτό που προσπαθεί να περάσει. Γενικά τη συμπαθώ πάρα πολύ. Ωστόσο, θα ακούσετε σήμερα την ειλικρινή μου άποψη με background την Άρια να κρατσανάει ένα παιχνίδι. Ναι, κούκλα μου, είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή. Πάντα θέλει να μου κλέβει τη λάμψη αυτό το παιδί, αυτό το παιδί. Αυτό το παιδί, το παιδί αυτό, το παιδί μου, το παιδί μου. Ναι, θα σας μιλήσω ειλικρινέστατα, ακριβώς αυτό πιστεύω, με τεκμηριωμένες απόψεις πάνω στα συστατικά και αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, κόσμο μου, θα σας βάλω στην οθόνη και το προϊόν και τη λίστα με τα συστατικά από screenshot από το site της Μπαϊεμπού. Αυτά. Καταρχάς, να πω ένα μπράβο για τη συσκευασία που είναι πάρα πολύ χαριτωμένη και κίτρινη. Όντως το κίτρινο είναι έτσι, σου φτιάχνει τη διάθεση, καλή ώρα, καναρίνη. Επίσης είναι vegan και cruelty free εταιρεία, να τα λέμε και αυτά. Είναι από ζαχαροκάλαμο η συσκευασία και το καπάκι που είναι ακυκλωμένο πλαστικό. Ένα μπράβο για αυτά. Πάρα πολύ ωραία κίνηση και πάρα πολύ χαριτωμένη συσκευασία, έτσι απλή, χωρίς πολλά πολλά και καρακιτσαριά που βλέπουμε σε άλλες εταιρείες. Ονόματα δεν θα πω, οικογένειες δεν θα θίξω. Μ' αρέσει αυτό το ότι είναι έτσι απλή, λιτή και απέριτη η συσκευασία και ότι είναι και οικολογική. Και από το ότι γενικά η εταιρεία είναι σχεδόν 100% φυσική. Κάποια προϊόντα 90 κάτι, άλλα 100. Αυτό ναι, να το δώσω. Ξεκινήσω. Έχω και screenshot εδώ πέρα τα συστατικά και τα πάντα. Ξεκινήσω με την κρέμα, την ενυδατική, την 50ml που λέγεται The Face Cream. Είναι αρκετά ενυδατική, δεν μπορώ να πω. Έχει σκουαλέιν, που είναι σκουαλάνιο, είναι vegan. Έχει γλυκερίνη και αυτή είναι ενυδατική. Έχει μακαντέμια, έχει αλόι,
Και μετά έχει ένα δις αρώματα. Επίσης, άμα θέλετε να κοιτάξετε τη λίστα των συστατικών, να ξέρετε ότι οτιδήποτε είναι κάτω από το φενόξι, φενοξιέθανολ, το οποίο είναι συντηρητικό, είναι κάτω από 1%, γιατί το φενόξι δεν μπορείς να το βάλεις πάνω από 1% μέσα σε μια φόρμουλα. Σας έκαψα τον εγκέφαλο. Ναι. Οπότε, οτιδήποτε βλέπετε κάτω από το φενόξι έθανολ σημαίνει ότι είναι κάτω από 1% σε μια φόρμουλα. Που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ λίγο. Οπότε κιόλας γενικά να ξέρετε, το κάνουν πάρα πολύ αυτό. Δεν λέω ότι το κάνει η Mary αυτό για marketing, αλλά το ξέρω ότι πολλές εταιρείες γενικότερα σου λένε ότι έχει, ας πούμε, βιταμίνη έψιλον μέσα ένα προϊόν. Παράδειγμα, σας φέρνω τώρα, μου ήρθε κάτι που έφτιαχνε στο εργαστήριο. Η βιταμίνη έψιλον μπορεί να υπάρχει σε ελάχιστο ποσοστό μέσα στο προϊόν. Δηλαδή, τι να σας πω, μία σταγόνα. Αυτό θα φανεί στη λίστα των συστατικών, γιατί από τη στιγμή που θα είναι μία σταγόνα, η βιταμίνη έψιλον στα συστατικά θα είναι πολύ κάτω στη λίστα. Οπότε θα καταλάβεις εσύ σαν καταναλωτής ότι αυτό το πράγμα είναι ελάχιστο. Αν έχεις συνηθίσει να διαβάζεις και καταλαβαίνεις πώς να διαβάζεις συστατικά και τέτοια, αλλά και με την κοινή λογική ότι είναι πρώτο είναι πιο πολύ σε περιεκτικότητα και ότι είναι τελευταίο είναι σε πιο λίγη. Για λόγους marketing να σου λένε ότι έχει και βιταμίνη ε και τα λοιπά μέσα ένα προϊόν και ουσιαστικά εσύ να δεις ότι το βιταμίνη ε είναι τελευταία σε αυτή τη λίστα, άρα έχει πάρα πολύ ελάχιστο μέσα στο προϊόν, άρα τύπου ίσον σχεδόν μηδέν. Αυτό δεν το σχολιάζω με βάση τις μέρες, τα συστατικά, γενικά το σχολιάζω. Αλλά να ξέρετε ότι οτιδήποτε είναι κάτω από φενόξι έθανολ είναι κάτω από 1%, άρα είναι πάρα πολύ λίγα όλα αυτά τα συστατικά που έχει κάτω από το φενόξι έθανολ. Έχει χοχόμπα, ναι, χοχόμπα oil, γλυκερίνη, ναι, είπαμε, σίλικα, ναι, σκουαλέιν. Εμένα αυτό που δεν μ' αρέσει είναι ότι έχει άρωμα, βέβαια δεν έχει πολύ άρωμα γιατί είναι κάτω από το φενόξιεθανόλ, έχει κάτω από 1% άρωμα, που το φενόξιεθανόλ δεν μπορεί να υπάρξει βάση νομοθεσίας παραπάνω από 1% στη φόρμουλα. Δεν έχει πολύ άρωμα δηλαδή, αλλά έχει άρωμα. Εγώ γενικά προτιμώ πλέον τις συνδυτικές μου, γενικά τα πιο πολλά προϊόντα skincare μου να μην έχουν αρώματα. Βέβαια, εντάξει, μου αρέσουν και εμένα κάποια και με αρώματα. Αλλά γενικά το αποφεύγω. Αλλά αν έβγαζε εγώ προϊόν αυτή τη στιγμή, δεν θα έχει άρωμα. Επίσης έχει αρκετά εθέρια έλαια μέσα, τα οποία και αυτά τα αποφεύγω, γιατί μπορεί να δημιουργήσουν ερεθισμό στην επιδερμίδα. Έχει π.χ. γεράνιαλ, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, αν και δεν δει πολύ βαθιά στο δέρμα το γεράνιλ, οπότε Διλιμονίν, είναι σίτρουσι αυτό, τα σπεριδοειδείται κλασικά και αυτό μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό. Συνήθως καλά είναι να αποφεύγονται γενικά τα εθέρια, το ξέρω ότι υπάρχουν σε πληθώρα μέσα σε κρέμες, εγώ δεν τα πολύ συμπαθώ. Και ξαναλέω, αν εγώ έβγαζα αυτή τη στιγμή προϊόντα, skincare, δεν θα είχαν άρωμα, ούτε εθέρια, ούτε sulfates, γενικά πολλά ούτε. Θα σας τα πω στα επόμενα προϊόντα. Έχει αλουρονικό και αλόη και γλυκερίνη και σκουαλάνιο, είναι υδατική, ναι, αλλά δεν έχει κάποιο ενεργό συστατικό. Αυτά. Δεν τρελάθηκα με την κρέμα. Η αλήθεια, να λέει. Μετά πάμε στην Peel Off Mask 50ml. Λοιπόν, για την Peel Off Mask θα σας πω, γενικά για τις μάσκες και για τις Peel Off Mask και για τις Sheet Mask και γενικά για τις μάσκες δεν με πολύ απασχολούν τα συστατικά, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο κάθεται στο δέρμα πάρα πολύ ώρα. Οπότε, whatever. Αν σ' αρέσει μια μάσκα, κάνε την εκεί να περάσεις καλά, να χαρείς. Ωστόσο, με την Peel Off Mask δεν πολύ συμφωνώ γενικά, γιατί όσο και αν λέει ότι έχει μέσα PVA, το οποίο βοηθάει ουσιαστικά να σχηματιστεί ένα φιλμ και να μην τραυματίσει το δέρμα, να είναι έτσι πιο ελαστική η μάσκα. Δεν είναι δηλαδή κόλλα το PVA, οπότε και καλά δεν τραυματίζει τόσο το δέρμα. Εγώ δεν πολύ συμφωνώ. Θεωρώ ότι οτιδήποτε τραβολογάει το δέρμα, το ξύνει, το κάνει, το ράνει, τραυματίζει τον επιδερμικό φραγμό, ίσως λιγότερο από άλλες
μάσκες, αλλά πιστεύω ότι δεν θα την προτιμούσα κι αυτή. Αν έχετε βέσει το δέρμα, να τις αποφεύγετε τις peel-off μάσκες, αλλιώς κάντε ένα patch test και αν δείτε ότι δεν σας ενοχλεί, χρησιμοποιήστε τι άμα θέλετε τόσο πολύ. Επίσης είναι ok για την περιοχή της μύτης που μπορεί να βγάλει κάποια τριχάκια, τα οποία δεν φεύγουν με οξέα. Τα μαυράκια που βλέπετε κάποιες φορές στους πόρους δεν είναι απαραίτητα σμίγμα και τέτοια. Είναι και τριχάκι το οποίο δεν φεύγει με άλλο τρόπο. Οπότε ναι, με την peel-off mask μπορεί να τραβήξει και εδώ το τριχάκι. Κατά τα άλλα, εγώ θεωρώ ότι λίγο too much για το δέρμα η peel-off mask. Δεν σας έχω πει ότι την έχω κουβάλει κι εγώ στο παρελθόν. Λέω δεν θα τις προτιμούσα. Η αλήθεια είναι αυτή. Επίσης τη θεωρώ περιττή. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς σωστή ρουτίνα skincare, δεν χρειάζεσαι peel-off mask σε καμία περίπτωση. Με ρετινόλινη ισναμίδη και άλλα ενεργά συστατικά, μπορείς να κρατήσεις και να διατηρήσεις τους πόρους σου καθαρούς και περιποιημένους και να μην χρειάζεσαι peel-off mask. Αυτά είχα να πω για την peel-off mask. Δεν έχω να σχολιάζω τα συστατικά εδώ πέρα, είναι η όλη ιδέα της peel-off mask με την οποία δεν συμφωνώ. Δηλαδή εγώ, για να καταλάβετε, από όταν ξεκίνησα τα ρετινοίνη δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει οξέα στο δέρμα μου, το δέρμα μου δεν τα χρειάζεται, γενικά το δέρμα μου είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Τέλος, άμα κάνεις σωστή ρουτίνα, δεν χρειάζεσαι όλα αυτά τα περιττά. Ωστόσο, αν θέλετε να την πάρετε, να την κάνετε με τις φίλες σας μία Κυριακή σπίτι που κάνετε τα ποτέ σας έτσι για να χαρείτε, τι να σας πω, πάρτε την. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο προϊόν είναι η Rich Cream, που είναι 200ml, έχω την εντύπωση ότι είναι για σώμα. Δεν έχει σημασία, σώμα, πρόσωπο, για μένα πια δεν έχουν σημασία αυτά. Άμα κάτι είναι καλό, βάλ το παντού. Λοιπόν, αυτή η κρέμα, η Rich Cream, μ' αρέσει. Ορίστε, να, βρήκαμε, χειροκροτήστε, βρήκα και ένα προϊόν το οποίο μου αρέσει. Μου αρέσει. Έχει μέσα shea butter, ναι, βουτυρό κακάο, λάδι καρύδας, αλόι, πανθενόλι. Η πανθενόλι και η αλόι είναι και καταπραγητικές. Shea butter, λάδι καρύδας είναι ενυδατικό. Είναι occlusive και ενυδατική. Occlusive, όπως έχουμε πει, είναι οι κρέμες που έχουν διαπέραστα συστατικά, οπότε βοηθούν να κρατήσει την ενυδάτωση μέσα. Οπότε, μ' αρέσει. Εγκρίνω, είναι καλή επιλογή αν κάποιος θέλει ειδικά μόνο φυσικά συστατικά για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Μ' αρέσει. Και πάμε τώρα στο χειρότερό μου. Το οποίο δεν είναι άλλο το τελευταίο προϊόν, το Face Wash Scrub. Μόνο που διάβασα εγώ Face Wash Scrub, σκότωσε με. Και πάμε. Καταρχάς, όσο ωραία συστατικά και να έχει, γιατί έχει και μακαντέμια πάλι, έχει χοχόμπα, έχει χαμομήλι, έχει κάποια συστατικά, ναι, τέλος πάντων, όσο ωραία συστατικά και να έχει. Από τη στιγμή που τρίτο συστατικό είναι το sulfate, βασικά το sulfate όπου και να ήταν, από τη στιγμή που υπάρχει μέσα στη λίστα των συστατικών, για μένα το καθαριστικό τρώει χ. Γιατί δεν γίνεται από τη μία να είναι ενυδατικό το καθαριστικό και από την άλλη να έχει sulfate. Τα sulfate έχουμε ξαναπεί ότι είναι πάρα πολύ σκληρά πλέον για την επιδερμίδα. Δεν υπάρχουν σχεδόν σε κανένα καθαριστικό πια. Θυμάμαι παλιά, πριν 2-3 χρόνια, έψαχνα καθαριστικό χωρίς sulfate και το έψαχνα με το ντουφέκι, δεν υπήρχε πουθενά. Και πλέον είναι δύσκολο να βρεις καθαριστικό με sulfate. Έχουν, δηλαδή, όλες οι εταιρείες σε αυτό το θέμα τα πάνε πάρα πολύ καλά. Οπότε το να βγάλεις ένα καθαριστικό στο 2023 και να έχει sulfate, γιατί. Δηλαδή δεν. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να έχει ένα καθαριστικό το 2023 μέσα sulfate. Τα sulfate έχουμε πει ότι κάνουν πάρα πολύ βαθύ καθαρισμό, αλλά εγώ το θεωρώ κακό αυτό. Γιατί αν κάνεις σωστά βήματα πάλι στη ρουτίνα σου και καθαρίζεις και σωστά το δέρμα σου και από το μακιγιάζ, αφαιρείς πρώτα, κάνεις διπλό καθαρισμό, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς βαθύ καθαρισμό στο δέρμα. Καταρχάς το ξηραίνει. Δηλαδή τα sulfate, όπως το έχουμε πει και για τα μαλλιά και για το
ρηχοτό της κεφαλής και για το δέρμα, βγάζει όλα τα λάδια της επιδερμίδας έξω και ουσιαστικά ξηραίνει την επιδερμίδα. Οπότε δεν γίνεται να σου λένε μετά τα συστατικά ότι είναι υδατικό, αλλά έχεις άλφετ από τη στιγμή που έχεις άλφετ τέλος. Επίσης, πόσο είναι υδατικό να είναι ένα καθαριστικό που βάζεις το πρόσωπό σου για λιγότερο από ένα λεπτό? Δεν. Ό,τι κάνεις το κάνεις με τα σέρουμ και τις κρέμες σου. Δεν θα πάρεις ενυδάτωση από καθαριστικό, αλλά πόσο μάλλον από καθαριστικό που έχει μέσα σάλφι. Οπότε θεωρώ ότι είναι λίγο φάουλ αυτό. Επίσης η κόκκι, από τη στιγμή που λέγεται σκράμπι και έχει μέσα κόκκους, για μένα επίσης πάλι δεν. Δηλαδή σημειώσω τυχή με αυτό το προϊόν, σάλφιτ και κόκκους, με πέθανε. Νομίζω ότι όσο μικρή και να είναι και να λένε ότι δεν τραυματίζει το δέρμα, θεωρώ ότι το τραυματίζει το δέρμα. Έχουμε πει πια όχι στους κόκκους. Προτιμώ εγώ ξεκάθαρα χημική απολέπιση αποκλειστικά. Αν και σας είπα, τη στιγμή που έχω μπόμπα, ρουτίνα με ενεργά συστατικά, δεν χρειάζομαι πια ούτε οξέα, το οποίο είναι ενεργά συστατικά, αλλά εννοώ όσο έχω ρουτίνα με τριτινοήν και νιασιναμίδη και άλλα ενεργά συστατικά, δεν χρειάζομαι κόκκου. Δεν το εγκρίνω επίσης για καθημερινή χρήση. Δεν γίνεται κάθε μέρα να πλένεις το πρόσωπό σου με σάλφετ και με κόκκους. Αυτό. Οπότε νομίζω ότι αυτό ήταν το χειρότερό μου προϊόν και το αγαπημένο μου προϊόν ήταν η Rich Cream. Αυτά. Αυτά είχα να πω. 4 είναι όλα και όλα τα προϊόντα. Με βγάλει και άλλα, ίσως τα ξανασχολιάσουμε. Γενικά, είδα ότι η Μέρη είναι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το launch. Είπε ότι έχει κάνει χρόνια έρευνα. Εγώ, χωρίς να θέλω να είμαι κακιά, σας έχω πει ότι τη Μέρη την κατασυμπαθώ και δεν την ξέρω προσωπικά. Από ό,τι βλέπω, όπως και όλοι εσείς. Καλέ, με πιάσε ξερόβιχες, καλέ. Λέω κακίες, γι' αυτό πνίγηκα. Όχι μωρέ, πλέον είπα ότι θα σας κάνω ειλικρινή άποψη. Είδα ότι είπε η Μέρη ότι έχει κάνει χρόνια έρευνα για αυτά τα προϊόντα. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή την έρευνα. Δεν βλέπω κάτι επαναστατικό από άποψη φόρμουλας και συστατικών. Από άποψη συσκευασίας, ναι, okay. Αυτά είχα να πω. Μπορούσε και καλύτερα, θεωρώ. Αγαπάμε Μέρη. Λατρεύω τα παπούτσια της. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ρούχα που έχει με την οικονομάκου. Αν και δεν μπαίνω σε κανένα από αυτά, μ' αρέσουν και αυτά τα μπόχωτα. Τα παπούτσια τα λατρεύω. Έχω κάποια ζευγάρια. Αυτά. Οπότε ελπίζω να σας μεταλαμπάδευσα πάλι λίγη γνώση, να καταλάβατε λίγο πως βλέπω εγώ με τη δικιά μου οπτική τα συστατικά και τις κρέμες καθαριστικά πλέον, 2023, οφείλουμε να είμαστε λίγο Ωστόσο η Μέρη έχει ξεπουλήσει, αυτό έχει σημασία για έναν επιχειρηματία, ότι το κοινό ανταποκρίνεται στα προϊόντα του, αυτό έχει σημασία. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ που ξέρω 5 πράγματα παραπάνω, it is what it is. Επίσης, γράψτε μου από κάτω αν θέλετε να σας κάνω έτσι τέτοιο review για άλλες εταιρείες και ποιες εταιρείες. Επίσης, αν θέλετε να στηρίξετε ελληνικές εταιρείες, Skincare, Fresender, Top, Froica, Galenico. Αυτά. Οπότε, αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε, μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα, μωρέ. Αυτά. Γεια σας. Από μένα και το τσουτσουμπίνι που κοιμάται εδώ δίπλα. Γεια σας.